Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Δημοτικό Στάδιο Χίου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της ΕΠΣ Κυκλάδων και της ΕΠΣ Χίου, ΕΠΣ Κυκλάδων, που είναι η τυπικά γηπεδούχος, αυτόν τον αγώνα για την κατηγορία K12, για το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα μεικτών ομάδων K12 και K14 που διεξάγεται εδώ στο νησί της Χίου. Μεταξύ 3 και 11 Ιανουαρίου. Οι μικροί τώρα ποδοσφαιριστές λαμβάνουν το χειροκρότημα της ξέδρας. Εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ με τον Νίκο τον Παπουτσά, που μεταδίδουμε αυτό το παιχνίδι για λογαριασμό του sportkyklades.gr, να σου μεταφέρουμε στο μέτρο του δυνατού το τι θα γίνει στο γήπεδο, καθώς μιλάμε για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ποδοσφαιρική ηλικία, που κατόπιν η σκέψη και με τη στήριξη βέβαια των χορηγών που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας να περνούν, αποφασίσαμε να μεταδώσουμε αυτούς τους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και για το αρχείο και για να προβάλλονται βέβαια οι προσπάθειες αυτών των μικρών ποδοσφαιριστών που αποτελούν το μέλλον του ποδοσφαίρου ολόκληρου του Αιγαίου, ο όμιλος των νήσων. Ο Καραγιάννης τώρα σε μια προσπάθεια. Στεφάνου σουτ. Θα μπλοκάρει ο Μανούσος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Στεφάνου είναι ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις Κυκλάδες, καθώς είναι κοπέλα, αγωνίζεται μαχίες. Ο Ματάς, ο οποίος είναι ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος που έχει πετύχει στο τουρνουά μέχρι τώρα, η Λέσβος, η Στεφάνου. Θα προβοδίσει τον Καραγιάννη, κάτοχος της μπάλας ο Αματάη. Ο Καραγιάννης θα προφτάσει πριν η μπάλα περάσει εκτός. Σε κάρφωτος, γέμισμα στην περιοχή. Προσπάθεια εκεί του Τσικλικά, που κερδίζει για το χειροκρότημα της εξέδρας. Γενικά η προσπάθεια της ΕΠΣ Κυκλάδων ήταν καλή και οργανωμένη. Να δούμε αυτή τη φάση. Ένα παιχνίδι που, παρόλο ο μικρό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών, δείχνει να έχει ρυθμό. Θα φύγει μπάλα από την άμυνα των Κυκλάδων, ένα σουτ. Δεν ανησυχεί ο Τσιγόνιας, που προσπαθεί τώρα με τον Λιγνό. Θα κερδίσει την μπάλα ο Μωραΐτης, θα κάνει μια κούρσα. Θα βγάλει, υπάρχει όμως offside, έχει σηκωθεί η σημαία. Ο Γιαννακίδης είναι αυτός που σούταρε. Βέβαια η σημαία έχει σηκωθεί έγκαιρα από τον κύριο Μιλιό, που είναι ο δεύτερος βοηθός. Ματάς, λάθος μεταβίβαση, διορθώνει ο τακτικός. Μανάκης, Μωραΐτης, λίγο out. Λίγο corner η μπάλα μάλλον, μετά από την απόκρουση του Τσιγόνια. Σωτήρια απόκρουση από τον τερματοφύλακα της ΕΠΣ Κυκλάδων. Δούμε αυτή την προσπάθεια, καλή είναι για τις Κυκλάδες. Ωραία προσπίθηση από τον Κουλουριώτη, αδύναμο σουτ όμως. Εύκολη λία για τον Μανούσο. Κερδισμένο φάουλ τώρα για τον η μπάλα στο δοκάρι, καλή στιγμή για τη Λέσβο. Από την εκτέλεση φάουλ του Χαμαλέλη. Δεύτερη προσπάθεια και γκολ. Γκολ στην επιμονή της, η Λέσβο κατάφερε να σκοράρει με τον Κορλεντίνη, που είχε προωθηθεί. Στο 26 λοιπόν.
Η Λέσβος θα κάνει το 0-1 με τον Κορλεντίνη. Μετά από αυτή την στημένη φάση και αρχικά την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι από το φάουλ του Αμαλέλη. Συνέχεια Στεφάνου θα εκτελέσει στο κέντρο του γηπέδου. Στο δοκάρι μπάλα, καλή ευκαιρία για τις Κυκλάδες που ισοφαρίζουν. Offside, έχει σηκωθεί η σημαία. Έχει σηκωθεί η σημαία. Παρόμοιο γκολ με αυτό που πέτυχε η Λέσβος. Το γκολ των Κυκλάδων που πέτυχε ο Ματάη. Μετά το γεννιά στην περιοχή θα βγει ο Τσιγόνια, σωτήρια. Επιμένουν και πάλι, ίσως υπάρχει και offside σε αυτή τη φάση. Σωστά, σωστά σηκώνει τη σημαία του ο πρώτος βοηθός. Το είπαμε πριν κάνει τη σηκώση ότι η φάση είναι offside. Ήταν σαφέστατα πιο μπροστά ο Γιαννακίδης. Καλή ευκαιρία εδώ για την Λέσβο με τα πόδια Τσιγόνιας. Σωτήρια. Θα κόψει και πάλι την προσπάθεια του Γιαννακίδη, ο οποίος ζουμίς, θα κάνει ωραία προσπάθεια. Θα σεντράρει, θα ξεντεδερωθεί όμως η σέντρα του. Αματάει τώρα, επιμένει, θα σουτάρει, θα μαζέψει ο Μανούσος. Ένας από τις καλύτερες σήμερα για τις Κυκλάδες. Αματάει απευθείας. Σωτήρια ο Μανούσος. Λογικά η μπάλα είναι κόρνερ αφού ο τερματοφύλακας είχε αποκρούσει. Βάζει έναν επιθετικό στο παιχνίδι ακόμα ο Βαγγέλης ο Γατσέλος. Σίγουρα και οι Κυκλάδες θέλουν τον γκολ για να κάνουν κάτι στο παιχνίδι. Στεφάνου θα κερδίσει με την επιμονή και του Σαλάνη. Στεφάνου μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει λίγο out. Λίγο out, πολύ καλή προσπάθεια για τις Κυκλάδες. Με τον Στεφάνου να φτάνει κοντά στην ισοφάριση. Σαλάνης συνέβαλε σε αυτή τη φάση βάζοντας το πείσμα. Με τρεις εκεί της Λέσβου, δύσκολο να περάσει. Ευκαιρία της επίθεσης, ευκαιρία για τη Λέσβου να καθαρίσει το παιχνίδι και το κάνει με τον Γιαννακίδη. 0-2 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Η Λέσβος παίρνει το τρίποντο, το πρώτο τρίποντο της στις δύο.